στο χώρο της οικονομίας. Ναι. Μας περιμένουν και άλλα δεινά. Ναι. Η δραχμή πώς θα τα πάει? Η δραχμή θα έχει μια διολίσθηση και θα έχει μια διολίσθηση σε σχέση με τα ξένα νομίσματα, αλλά θα έχει δυσκολία και το δολάριο. Έχουμε μια δυνάμωση και ενίσχυση του γερμανικού μάρκου, ενώ θα έχει και μια καινούργια ευαισθησία το γαλλικό φράγκο. Θα υπάρχουν διάφορες οικονομικές δυσκολίες ή παρατράγουδα στα ευρωπαϊκά νομίσματα, αλλά νομίζω ότι εκείνη η δύναμη η οποία θα αντιμετωπίσει τόσο το 97 όσο και το 98 πολύ μεγάλα και σημαντικά οικονομικά προβλήματα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είπατε ότι ένας από τους τέσσερις ευαίσθητους τομείς φέτος για το 97, για τη χρονιά που έρχεται καλύτερα, είναι η τεχνολογία, και αναφερθήκατε στην τηλεόραση. Τα τηλεοπτικά πράγματα τα τελευταία 2 με 3 τουλάχιστον χρόνια μας απασχολούν σε καθημερινή βάση. Πολλά γεγονότα εξελίχθησαν. Ναι. Πόλεμος σε ζωντανή σύνδεση από την τηλεόραση και πάρα πολλά γεγονότα. Τα τηλεοπτικά φέτος στην Ελλάδα πώς τα βλέπετε? Τα τηλεοπτικά θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη επικαιρότητα, κορεματικότητα, ενδιαφέρον. Βλέπετε να δημιουργούνται και άλλα κανάλια. Η τηλεόραση είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της εποχής. Και θα έχει πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη τηλεόραση την επόμενη δεκαετία. Για την Ελλάδα ακόμα μία δεκαπενταετία η τηλεόραση θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι η τηλεόραση μέσα στην επόμενη πενταετία θα έχει τελειώσει. Όπως... Όχι, εγώ πιστεύω ότι η τηλεόραση έχει πολύ μέλλον. Εκείνο που δεν πιστεύω είναι ότι αυτοί που είναι σήμερα τα στάρ της τηλεόρασης δεν θα έχουν μέλλον. Διότι μεταξύ... Ονόματα μεταξύ θέλουμε, 97, θέλω να γίνω λίγο σιβηλικός και λίγο πιο... Ονόματα. Δεν μπορώ να πω ονόματα, διότι για να μιλήσουμε για κάποιους επώνυμους πρέπει να έχουμε και την άδειά τους, κατά το πόσο εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω. Εκείνο που θα πω όμως είναι ότι το 1997 είναι η αρχή της αλλαγής της φρουράς μεγάλων ονομάτων της τηλεόρασης, τα οποία ονόματα, οι οποίοι άνθρωποι, άνδρες ή γυναίκες, θα αρχίσουν λίγο-λίγο να αντικαθίστανται με καινούριο έμψυχο και πολύ ταλαντούχο υλικό, ειδικά ανθρώπους που γεννήθηκαν από το 1966 μέχρι το 1972. Καλή χρονιά, εκεί σταματήστε. Από το 66 μέχρι το 72, μια φουρνιά ανθρώπων νέων στην Ελλάδα και όχι μόνο στην τηλεόραση, και στην επιστήμη και στην οικονομία και στην τέχνη και στα εικαστικά και στα πολιτιστικά. Το 1996 δυστυχώς στην Ελλάδα, από την Ελλάδα φύγαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι από το πολιτικό χώρο. Κατά και κάποιο τρόπο θα συνεχιστεί και αυτό το 97. Και δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, από το διεθνές. Από τη διεθνή σκηνή φύγανε άνθρωποι. Μπορείτε και θα φύγουν. Αναφέρεστε σε ποιους χώρους? Την τέχνη, την πολιτική, την οικονομία, την επιστήμη. Όσον αφορά στη χώρα μας, μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος? Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, αλλά οι απώλειες που θα έχουμε και το 1997 θα είναι περίπου σαν τις απώλειες των μεγάλων αυτών ειδόλων σε όλους τους τομείς, που σημάδεψαν η αποχώρησή τους, ο θάνατός τους το 1996. Μιλάμε δηλαδή για τον πολιτικό χώρο αλλά και τον για καλλιτεχνικό. Για τον πολιτικό, μιλάμε για τον καλλιτεχνικό και μιλάμε και για τον επιχειρηματικό. Και για τον επιχειρηματικό. Αυτές οι απώλειες θα συνεχιστούν μέχρι και το 1999. Η χρονιά του 1997 είναι μια χρονιά πρόκλησης, αφύπνισης, επανάστασης των σχέσεων, κυριαρχίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εξέλιξης στον τομέα της επιστήμης, ειδικά της τεχνολογίας, της γενετικής και της βιολογίας. Κάτι ευχάριστο μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ίσως κάποια καινούργιες ανακαλύψεις στον χώρο των νοσημάτων, των επιδημιών, του καρκίνου ειδικά, στον χώρο της γενετικής. Να περάσουμε και σε έναν άλλο τομέα, στον αθλητισμό. Ναι. Το 96 πάντως ήταν χρονιά των πολύ μεγάλων επιτυχιών για τη χώρα μας, που είχε αναγνωρίσει τέτοιες επιτυχίες χρόνια, δεκαετίες πριν. Θα συνεχιστεί. Η χώρα μας θα φανεί από δύο τομείς ξεχωριστή μέσα στο διεθνές ανταγωνιστικό κλίμα. Ο ένας είναι ο αθλητισμός και το άλλο είναι ο πνευματικός χώρος. Μια και είμαστε λοιπόν πολιτιστικά και αθλητικά έχουμε άνοδο. Και ιστορικά επίσης. Μια και είμαστε λοιπόν στον αθλητικό χώρο. Αυτό που πιστεύω. Θα έχουμε ότι... νέες σημαντικές νίκες, άνοιξη και φθινόπωρο σε επίπεδο μεγάλης αθλητικής παρουσίας και έκφρασης. Καταρχάς, θα ήθελα να μου πείτε, και φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει και τον περισσότερο κόσμο, η χώρα μας διεκδικεί η Ολυμπιάδα, την Ολυμπιάδα του 2004. Η εκλογή για το ποια χώρα από τις υποψήφιες θα αναλάβει είναι το 1997, μέσα στο 97.
Θα έχουμε κάποια τύχη. Οι πιθανότητες είναι αρκετά πολλές, αρκετές, δεν θα πούμε πολλές, αλλά δεν είναι τόσες όσες. Χρειάζονται. Το 2004 είναι, φτάνει το 70% να πάρουμε την Ολυμπιάδα. Πιστεύω όμως ότι το 2008... Μας ανήκει, μας επιτέλους, ανήκει. Μετά από πολλά χρόνια. Μάλιστα, ποδόσφαιρο. Τι βλέπετε? Το ποδόσφαιρο θα εξακολουθήσει ο Παναθηναϊκός να έχει την ακμή που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια. Και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αλλά θα συμβούν κάποια γεγονότα εκεί. Ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε, είναι Λέων και θα έχει κάποια επεισόδια τα οποία θα τον φέρουν σε δύσκολη θέση, τα οποία μπορεί να είναι και εσωτερικά, διοικητικά ή να είναι από ατυχήματα ή κακές συγκυρίες σε μεγάλους αγώνες. Για τον Ολυμπιακό υπάρχει μια προοπτική η οποία θα βγει καλύτερα μετά τον Ιανουάριο. Δεν είναι τυχερός μήνας για τον Ολυμπιακό Μάρτιος, αλλά είναι η υπόλοιπη της Άνοιξης. Η ΑΕΚ είναι εκείνη η οποία θα προχωρήσει και η οποία έχει να μας δείξει καινούργιες επιτυχίες τόσο εσωτερικά όσο και στο εξωτερικό. Εμάς μας ενδιαφέρει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, κύριε Λεφάκη. Το πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει? Το πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή να το πούμε, ίσως γιατί εγώ δεν είμαι προετοιμασμένος. Είναι η πρώτη χρονιά, διότι έχω ρισκάρει αρκετές φορές και τις περισσότερες έχω πετύχει στην πρόβλεψη, αλλά είναι αυτή η χρονιά, λιγάκι γόρδιος δεσμός, ναι. Να χρησιμοποιήσω τον τίτλο της εκπομπής σου, ο οποίος γόρδιος δεσμός θα κοπεί για το πρωτάθλημα το Μάρτιο. Ο Μάρτιος μήνας θα φανεί καθαρά, μάλλον το Μάρτιο μήνα θα φανεί καθαρά ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Κάτι σαν θρίλερ μας θυμίζει αυτό που λέτε. Η ΑΕΚ όμως είναι πιο κοντά συγκριτικά με τις άλλες τρεις ομάδες, τις υπόλοιπες ομάδες που είπαμε. Για να τελειώσουμε λοιπόν με τα των προβλέψεων, για να ολοκληρώσουμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι η φετινή χρονιά ανήκει στο τάδε ζώδιο, η φετινή χρονιά είναι. Φέτος... Και στη συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας λίγο πριν, είπαμε ότι δεν υπάρχουν ζώδια, υπάρχουν χαρακτήρες. Ειδικά το 1997 το σύνθημα είναι πρόκληση, αναγέννηση και μαχητικότητα. Είναι χρονιά για μονομάχους, χρονιά για πειθαρχημένους, χρονιά για αποφασισμένους και χρονιά για ρομαντικούς επίσης, οι οποίοι όμως δεν έχουν παθητική στάση απέναντι στη ζωή, διεκδικητική και ενεργητική. Συγκριτικά όμως με τα 12 ζώδια, εκείνα με τις περισσότερες προοπτικές για έκφραση και διάκριση είναι τα ζώδια του αέρα, όπως είναι ο υδροχόος, το κατεξοχήν ζώδιο, δηλαδή ο πρωταγωνιστής του 97 είναι ο υδροχόος. Συμπληρωματικά ο δίδυμος και ο ζυγός. Και για περισσότερη προβολή και επιβολή στα πράγματα, τα ζώδια της φωτιάς, ο κριός, ο λέων και ο τοξότης, ενώ τα υπόλοιπα 6 του νερού και της γης, οι ταύροι, οι παρθένοι, οι εγώκεροι και οι ιχθύς, οι καρκίνοι και οι σκορπιοί, είναι εκείνοι που θα βάλουν το πρακτικό μέρος και το όποιο ταλέντο τους στη δόμηση μιας νέας εποχής. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αρχίζει λίγο να υποχωρεί όλη αυτή η λατρεία για την ύλη, τον ευδαιμονισμό και το χρήμα και να κερδίζει έδαφος περισσότερο το πνεύμα, η σκέψη. Μάλιστα. Κύριε Λεφάκη, στη χώρα μας ο κόσμος μπερδεύει πολλές φορές τους αστρολόγους με τα medium, με τους μάγους. Και συνεχίζουμε πάντα να λέμε, πιστεύεις στα άστρα, ναι. Πιστεύεις στην αστρολογία. Καταρχάς ξέρουμε όλοι ότι η αστρολογία είναι επιστήμη. Και επιστήμη είναι και τέχνη, είναι και επιστήμη. Είναι φυσικό, διότι είναι ακόμα πολύ νωρίς να διαχωριστούν τα πράγματα και κυρίως είναι μεγάλη η λατρεία του οποιοδήποτε ανθρώπου από την πιο πρωτόγονη θέση μέχρι την πιο υψηλή για μαντική και για πληροφόρηση προκαταβολική. Δηλαδή, πρόβλεψη τι σημαίνει? Πληροφορώ προκαταβολικά. Προβλέπω. Μπορώ να δω λίγο πιο πέρα από ό,τι μπορεί να δει ένας απλός ορθολογιστικός τύπος ανθρώπου. Και επειδή είναι ακόμα συγκεχημένες σημαντικές τέχνες με την αστρολογική υπηρεσία και επειδή και η αστρολογία έχει κακοποιηθεί από το γεγονός ότι έγινε πολύ της μόδας στη δεκαετία του 80, και άθελά τους τύπος και μέσα μαζικής ενημέρωσης τη χρησιμοποίησαν για ίδιον όφελος, οικονομικό κυρίως, αλλά στην πορεία της χρησιμοποίησής της κακοποιήθηκε, όπως οτιδήποτε έχει
επικαιρότητα και έχει αγοραστικότητα, κακοποιείται στην πορεία. Κύριε Λεφάκη, είπατε προηγουμένως ότι, και φαντάζομαι, το γνωρίζουμε όλοι ότι συμβαίνει, σας επισκέπτονται σημαντικά πρόσωπα της χώρας μας για να τους βοηθήσετε με τις προβλέψεις σας, έτσι δεν είναι? Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Είναι πρόσωπα από όλους τους χώρους, από τον πολιτικό, τον καλλιτεχνικό. Θα θέλετε να μας πείτε κάποια ονόματα? Όχι, είναι λίγο δύσκολο. Ας πάμε λοιπόν τότε σε κάποια χρόνια λίγο πιο πριν, πιο παλιά. Από την Ελλάδα πέρασαν πολλές σημαντικές προσωπικότητες. Ακούγαμε λοιπόν παλιότερα ότι πολλές φορές ερχόταν ο Νάσης στην Ελλάδα και συμβουλευόταν αστρολόγους. Εσείς γνωρίζετε τέτοιου είδους ιστορίες? Αν έχω ιδιαίτερη προσωπική πείρα. Ναι. Ναι. Έχω προσωπική πείρα και εδώ και στο εξωτερικό και ειδικά εργάζομαι σε δύο χώρους, στην Ιταλία και στο Ισραήλ. Δηλαδή έχει τύχει πριν πολλά χρόνια, όχι άμεσα, έμεσα, να κάνω το οροσκόπιο του Σιμών Πέρες, όταν ακόμα ήταν, όταν ήταν πρωθυπουργός στο Ισραήλ το 1985. Είχε προβλέψει κανείς για τη δολοφονική? Ναι. Πώς το είχε αντιμετωπίσει? Είχα προβλέψει εγώ, επειδή ταξιδεύω πολύ στο Ισραήλ, είχα προβλέψει σε φίλους οι οποίοι το γνωρίζουν το 1991 για την εξέλιξη της ειρήνης από το 1994 και ότι θα σκοντάψει σε πολλά εμπόδια μέχρι το 1998. Είχατε προβλέψει και τη δολοφονία του? Κατά κάποιο τρόπο έχω μία στήλη στην ελευθεροτυπία στο Έψιλον, όπου εκεί θίγω μερικά πράγματα. Μάλιστα. Λέω κατά καιρούς. Ήθελα να μου πείτε λιγάκι κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς και σας επισκέπτονται. Μια και μου δίνει.